κακό έργο του που πραγματοποιήθηκε από τη διοίκηση και όλο το προσωπικό του νοσοκομείου κατά τη τελευταία διετία. Θα παρουσιάσουμε οικονομικά στοιχεία, στατιστικά και ό,τι άλλο σημαντικό έργο έχει γίνει μέχρι τώρα. Πιστεύω ότι στη διετία που είμαι διοικητής τα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Αυτό φαίνεται από την αύξηση των ευχαριστηρίων των πολιτών και από τη μείωση των παραπώνων. Είναι ένα στατιστικό ζήτημα που το μετράμε πάρα πολύ. Και έχουμε προγραμματίσει και για τα επόμενα χρόνια σημαντικά έργα, τα οποία θα τα ακούσετε στην παρουσίαση. Ευχαριστώ. Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, κύριε Αντωνιάδη, στο νοσοκομείο της Καστοριάς? Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις, ότι όλα τα αντιμετωπίζουμε έγκαιρα και με προγραμματισμό που κάνουμε και είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Τα πιο σημαντικά είναι ότι καταφέραμε και μειώσαμε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά πάρα πολύ. Αυξήσαμε τα ταμιακά διαθέσιμα και κάναμε σημαντικές παρεμβάσεις στις κτηριακές και σε άλλες υπηρεσίες. Προγραμματίζουμε έργα μέσω ΕΣΠΑ, προγραμματίζουμε έργα μέσω άλλων προγραμμάτων. Έχουμε στελεχώσει το νοσοκομείο σε πολύ καλό βαθμό, τόσο με ιατρικό όσο και με λοιπό προσωπικό. Και γίνονται παρεμβάσεις παντού, καθημερινά, με καθημερινό αγώνα από μένα και από όλο το προσωπικό του νοσοκομείου. Είστε ικανοποιημένος εσείς από όλα αυτά ή θέλετε κάτι περισσότερο? Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Ειλικρινά είμαι πολύ ικανοποιημένος. Το νοσοκομείο σε αυτή τη διετία έχει μπει σε άλλη τροχιά πλέον. Έχει γίνει μεγάλη ανεβάθμιση. Συνεχώς λαμβάνουμε ενημερώσεις ότι δυναμώνεται το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου με καινούργους ιατρούς. Χοντρικά, μπορείτε να μας πείτε την τελευταία διετία πόσοι γιατροί έχουν έρθει και αν περιμένουμε να μας έρθουν κι άλλοι? Περιμένουμε άλλους 7 γιατρούς. Ειδικοτήτων? Ειδικοτήτων 4 για τα επίγοντα και ενός χειρουργού. Και έχουν ήδη διοριστεί 6. Μόνιμοι. Μόνιμοι γιατροί. Υπάρχει ενδιαφέρον δηλαδή να μας στελεχώσουν τα τμήματα αυτά? Αυτή τη στιγμή παλιότερα κατατίθονται αιτήσεις. Είμαστε στη διαδικασία που κατατίθονται αιτήσεις για τις θέσεις που έχουμε προκηρύξει και ευελπιστώ ότι θα έχουμε νέο δυναμικό πολύ σύντομα. Όσον αφορά τη στελέχωση των ασθενοφόρων, οδηγούς έχουμε? Οδηγούς έχουμε έναν μόνιμο και έναν επικουρικό αυτή τη στιγμή και περιμένουμε διορισμό ενός μόνιμου ακόμα. Δεν υπάρχουν οδηγοί, έτσι? Δεν υπάρχουν οδηγοί. Οι οδηγοί καλύπτουν, αλλά τις ανάγκες τις καλύπτει βασικά το ΕΚΑΔ, το οποίο οφείλει να διεκπαιρεώνει όλες τις διακομιδές προς κάθε κατεύθυνση. Άρα όλες οι θέσεις στο νοσοκομείο της Καστοριάς από πλευρά των γιατρών είναι καλυμμένες, κύριε Αντωνιάδη? Αυτό αντιλαμβανόμαστε. Όλες δεν είναι. Όλες δεν είναι. Ναι. Αλλά σε σχέση με αυτό που παρέλαβα, έχουμε πολύ σημαντική βελτίωση και κάνουμε βήματα για περαιτέρω στελέχωση. Κάποιο σημαντικό έργο το οποίο προγραμματίζεται για το μέλλον? Οι κτηριακές αναβαθμίσεις, οι έργα μέσω ΕΣΠΑ όσον αφορά σε θέματα θερμομόνωσης, ηλιόθερμων, αλλαγή λεβίτων με μορφή αερίου, προγραμματίζουμε πάρα πολλά.